δυνατό παιχνίδι σήμερα για την Rebound League. Βαλίες και Ραμόλι Μέντα έρχονται αντιμέτωποι εδώ στο κλειστό του Σπαρτακού. Μόνο το λάθος, γρήγορα. Κουβαλίες με το προς πίσω. Κατοχή για τα Ραμόλι Μέντα, ωστόσο περιμένουμε να διορθωθεί κάθε λάθος τώρα στον πίνακα του σκορ. Όλα έτοιμα πλέον για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Βάλα στα χέρια του Τσαφαντακή. Τούτης δεν θα περάσει πάνω του. Βάλα και καταλήγει εκτός, αλλά παράμενε στα χέρια των Ραμολιμέντων. Τσαφαντάκης, Τούτης. Κοντά στο καλάθι, ένα δευτερόλεπτο πρέπει να εκτελέσει ο Τσαφαντάκης, θα το κάνει. Θα στοχίσει. Πάνω τώρα θέλει να βγει γρήγορα μπροστά για τους Κουβαλίες. Δεν τα καταφέρει να πετύχει κάτι. Τσαφαντάκης. Κοιτάει από τους συμπαίκτες του να ηρεμήσουν. Κοιτάει και παίρνει ο Μπονόρης. Μάρκου για τον Τσούτη από τη γωνία. Εκείνος εκτελεί στο σιδερό. Θετικό rebound από τον Μάρκου. Πάει και πάλι στην κοινωνή μπάλα. Τσαφαντάκης, Τσούτης, θα πάρει και αυτό το σούτ, θα το βάλει τώρα. Ξεκινάει με τρίποντο η φιλοξενούμενη ομάδα. 0-3 από το σούτ του Τσούτης. Θα έρθει η απάντηση, όχι. Επιθετικό rebound ωστόσο τον πολίτη. Η διείσδυση τώρα, η μπάλα έξω. Τσιρδίμος, Πάνος τώρα, προσποιείται. Βήμα πίσω. Η εκτέλεση από τη γωνία, αστοχή. Το πάνω στην χέρια του πολίτη. Έχει μπροστά του κοντύτερο αντίπαλο. Το φάουλ τώρα. Το οποίο θα στείλει στις βόλες τον Χριστοδούλου. Πρώτο ομαδικό για τα Ραμόλι Μέντα. Εκτελεί την πρώτη αστοχή. Έτοιμος τώρα και για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή. Το rebound από τον Μάρκου. Τσαφαντάκης κατεβάζει για τα Ραμόλι Μέντα. Τσούτης. Πάλι στον Τσαφαντάκη. Και πάλι ο Τσούτης. Ραλής. Τσούτης. Για τρεις έστοχος. 0-6. Με δύο έστοχα τρίποντα του Τσούτη. Πάνος. Εκτελέσει και αυτός για τρεις. Αστοχός. Κατεβάζει, αφήνει στον Τσαφαντάκη. Ραλής. Γονόρης. Εκτελεί άστοχα από μέση απόσταση. Πάνω τώρα θέλει να τρέξει για τους Κουβαλιέρς. 2-3 στην επίθεση. Πάνος. Θα πάρει το φάουλ. Και θα πάει στη γραμμή των βολών. Ακόμα δεν έχουν βρει σκόρη οι Κουβαλιέρς. Και θα το κάνουν τώρα με τον Πάνο, που θα κάνει το 1-6. Άστοχο στη δεύτερη, μία στις δύο. Και η μπάλα καταλήγει εκτός. Τσαφαντάκης. Τσούτης στη γωνία. Είναι και πάλι στον Τσαφαντάκη. Ο Τσούτης θα πάρει και αυτό το σουτ και θα το βάλει και αυτό. Ξεκινάει πάρα πολύ ζεστά ο Τσούτης. 1-9. 3. Εύστοχα τρίποντα του Τσούτη. Πάνος πάει μόνος του μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Και ο Μπονόρης στη συνέχεια θα πατήσει γραμμή. Η μπάλα επιστρέφει στα χέρια των Κουβαλίες.
3 υποπίεση, θα στοχίσει, επιθετικό rebound. Και πάλι μπαλά στο Χριστοδούλου, παραλίγο εδώ το κλέψιμο. Αζάνης αφήνει στον Πάνο. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους κουβαλίες. Πάνος θα πίσω, εκτελεί στη λήξη του χρόνου και θα το βάλει. 4-9 από την τρίποντη εκτέλεση του Πάνου. Τσαφαντάκης στη γωνία, εκτελεί για 3, θα στοχίσει. Η μπάλα καταλήγει στους κουβαλίες. Τον Πάνο να οργανώνει αυτή την επίθεση. Χριστοδούλου και πάλι για τον Πάνο. Θα πάρει και αυτό το σουτ, θα στοχίσει. Μαζεύει το rebound ο Τσούτης και αφήνει στον Τσαφαντάκη. Σε απόσταση την είχε ύψος την μπάλα και θα καταλήξει εκείνη στο καλάθι για το 4-11. Στο Δούλου. Μπάλα έξω, το τρίποντο στο σιδερό. Τσούτς παλεύει για το rebound, θα γίνει και το κλέψιμο. Τσαφαντάκης. Πιέζεται. Τσούτη, εκείνος βρίσκει τον Ράλι. Μπονόρης θα πάρει το δίποντο και θα το βάλει. 4-13 τον Μπονόρη. Και έτσι εδώ οι κουβαλίες αναγκάζονται να καλέσουν time out. Συνέχεια το παιχνίδι μας. Στο σύν 9 βρίσκονται τα ραμολιμέντα. Το σκορ να δείχνει 4-13. Πάνος τώρα καταφέρει να ξεφύγει, αφήνει στον πολίτη ο οποίος θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Το 4-13 παραμένει. Σουτής δεν περνάει η πάσα του, θα γίνει το κλέψιμο ενώ ο Αθανασόπουλος έχει περάσει το παρκέ για τους κουβαλιέρ. Ο οποίος τώρα έχει την μπάλα. Παρασόπουλος υπό την πίεση του Ράλι βγάζει έξω και εκτέλεση για 3, αστοχή. Δεν μπόρεσε να βρει στόχο εδώ ο Καζάνης. Τσούτης, Κωνσταλής. Μονόρης και πάλι για τον Κωνσταλή, έχει ένα σταβάρι το φόλο από τον Πάνο. Ο οποίος πήγε κάπως άτσαλα πάνω του. Παραλαμβάνοντας τώρα στο παιχνίδι και ο Καραχρήστος που θα ραμολιμέντα. Θέση τον Μπονόρη και Ράλι, έγιναν οι αλλαγές. Ο Σαλής, Παραλαμβάντζας, ζητάει απέναντι ο Τσούτης και παίρνει το τρίποντο, εύστοχο, συνεχίζει τα δικά του και ο Τσούτης. 4-16. Παρλαμπάτζα, δίνει έξω, παίρνει και πάλι ο Πάνος. Στο Δούλου για 3, αστοχός. Καραχρήστος πήρε το rebound. Ακόμα ένα τρίποντο από τα ραμολιμέντα, αστοχό αυτή τη φορά. Ο Πάνος πιέζεται από Κωνσταλή, καταφέρει να το ξεφύγει από την πίεση του. Συνεχίζει ο Πάνος μόνος του, στο Δούλου στη γωνία. Με το δεξί, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση ο πολίτης. Λαμπάτζας, ψάχνει τις επιλογές του. Το Νέσον Καραχρήστο, εκείνος έχει πλησιάσει τη ρακέτα. Δυσκολεύεται αρχικά και με τη δεύτερη θα αστοχίσει και με την τρίτη άστοχος. Τρεις προσπάθειες είχε εκεί ο Καραχρήστος. Τις ξόδεψε και τις τρεις. Αν έχουμε κάποιο χτύπωμα εκεί σε παίχτη των Cavaliers. Ελπίσουμε όλα να είναι καλά με τον παίχτη των γηπεδούχων.
νομίζω πρέπει να είναι ο Πολίτης, αν βλέπω καλά. Ναι, ο Πολίτης είναι, ο οποίος θα καθίσει τώρα στον πάγκο. Στη θέση του πέρασε ο Τυρδήμος. Πάνος οργανώνει και την επίθεση για τους κουβαλίες. Αθανασόπουλος κλείνεται και ωραία από τον Ποσταλή. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Τυρδήμος θα πετάξει την μπάλα με τη βοήθεια του Απλός. Θέλει να πετύχει το καλάθι. Δεν θα έρθει κάτι για τους κουβαλίες. Τσούτης αφήνει στον Καραχρήστο και από κοντά εκεί θα ευκολύσει για το 4-18. Ωραία πάσα εκεί του Τσούτη. Πιεστείτε τον συμπεκτήρα, ήρθε με φόρα. Του πάσαρε την μπάλα και εκείνο δεν είχε την δυσκολία να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πάνω τώρα. Πάει μόνος του, θα πάρει το follow από τον Παρλαβάντζα. Δεδεμάδης τώρα στο μάτς για να καθίσει τον Παγκοτσού της να πάρει κάποιες ανάσες. Πάνος τελεί για τη δεύτερη, θα στοχίσει. Καταλήξε εκτός. Άρα, 4-18 παραμένει. Δεμάδης Μάρκου. Αλλά έξω. Κωνσταλής. Λύνεται εκεί, δεν θα περάσει και πάσα του. Γίνεται το κλέψο από τον Καζάνη. Την παρακαταλήξε πάλι στην ευκαιρία του Πάνου. Παρασόπουλος, Καζάνης για τον Μάνο, του δίνει και το σκριν. Μάνος απέναντι στον Καραχρήστο, βγάζει έξω, 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τους κουβαλιές. Θα έρθει στο καλάθι από τον Χριστοδούλου. 6-18 το σκορ. Παρλαβάντζας, το σκέφτει για λίγο, το Δεμάδης τώρα. Από τα δεξιά θα εκτελέσει αστοχά. Μαζεύει το rebound του Χριστόδουλου. Πάνος αποφεύγει την πρώτη πίεση. Συνεχίζει μόνο στο Πάνος, πάει μέχρι το τέλος. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Λαβάντζας, θα πάρει το φάουλ από τον Χριστόδουλου. Είναι το δεύτερο ομαδικό των Cavaliers. Χασιώτης τώρα θα περάσει το μάτι για τα ραμολιμέντα στη θέση του Μάρκου. Χασιώτης περνάει ωραία για τον Καραχρήστο, θα στοχίσει και μετά από κοντά. Πάνος πιέζεται από τον Ποσταλή, συνεχίζει μόνος του. Θα πάρει τώρα το φαουλ από τον Χασιώτη, ο οποίος σηκώνει και το χέρι του. Καζάνης στο δούλου. Φάουλ τώρα από τον Δεδεμάδη. Είναι το. Είναι το πέμπτο νομίζω των ραμολιμέντων. Εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχο και στη δεύτερη. 8-18. Παρλαβάντζας, Καλής και πάλι για τον Παρλαβάντζα. 9 δευτερόλεπτα ακόμα για τα ραμονιμέντα. Καραχρήστος εκμεταλλεύεται το ύψος του. Δεύτερη ευκαιρία θα τη δοθεί και θα την εκμεταλλευτεί και αυτή. Για το 8-20. 3 δευτερόλεπτα γίνεται το κλέψιμο. Παρλαβάντζας θα ρίξει το σούτ από το κέντρο, δεν θα βρει στόχο. Τέλος λοιπόν της πρώτης περίοδου, 8-20 μπροστά τα ραμολιμέντρα. Ξεκίνησε μόλις το δεύτερο δεκάλεπτο. Τα ραμολιμέντρα να βρίσκονται
στην πρώτη επίθεση. Λαβάλτσα στη γωνία. Πρέπει να έχει τον Καραχρήστο. Γυρίζει εκείνος, εκτελεί και εύστοχη. 28-22. Πιέζεται εκεί από δύο αντιπάλους. Ο Πολίτης. Βέλα θα φτάσει τον πάνω. Και εκείνος θα πάρει το φάουλ. Πολίτης. Θέλει να παίξει με πλάτη, γυρίζει με το δεξί, θα αστοχίσει, μαζεύει το rebound ο Καραχρήστος και αφήνει τον Ποσταλή να κατεβάσει την μπάλα. Γίνεται εκεί το κλέψιμο, παρέμβαινε ο Πάνος. Ήταν αντιαθλητικό και το παίρνουν οι Κουβαλιέρες. Δεύτερο ομαδικό των Ραμολιμέντων. Αντιαθλητικό. Ο Πάνος βρίσκεται στην γραμμή των βολών. Θα βάλει την βολή. 8-9-22. Θα βάλει και τη δεύτερη για το 10-22. Η μπάλα παράμενη στα χέρια των Cavaliers. Πάνος. Θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει κακό το σούτ του. Καταλήγει έρβολ. Καλαβάζας τώρα οργανώνει την επίθεση των Ραμολιμέντων. Ελεμάδης και πάλι στον Καλαβάζα, ο οποίος είχε χώρο μπροστά του. Μπάλα έξω για τον Πολίτη, στο Δούλου. Και πάλι μπάλα στον Πολίτη, από τα αριστερά εκείνος. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Αθανασόπουλος ανανέωνε την επίθεση των Cavaliers. Με αυτό το πεταχτάρι ο Αθανασόπουλος θα κάνει το 12-22. Στο μείον 10 οι Cavaliers. Καλαβάντζας προσποιείται, πάει μπροστά του Αθανασόπουλος. Καλαβάντζας πάει αντίθετα από το σκριν, βρίσκει τον Καραχρήστο με το δεξί, θα τελειώσει η φάση εκείνος. 12-24. Πήγε μόνος του Χριστοδούλου, βγήκε η άμυνα. Τον παίχτη των Ραμολιμέντων. Τέλεση για τρεις τώρα στους χέρους των Ποσταλή. Μπάλα καταλήγει στον Μάρκου. Θέλει να περάσει εκεί θεαματικά. Από τον Παρλαβάτσα το κατάλαβε. Εκείνος που έδιωσε την μπάλα. Από την πλάγια γραμμή τώρα η επαναφορά για τους φιλοξενούμενους. Γουριώτης τώρα στο παρκέ για τα Ραμολιμέντα. Παρλαβάντζας. Δεδεμάδης θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει. Το rebound καταλήγει στα χέρια των Cavaliers. Θα βγει γρήγορα στην επίθεση ο Χριστοδούλου με το δεξί. Δεν θα τελειώσει επιτυχώς τη φάση. Μαζεύει το rebound ο Τσαφαντάκης. Παρλαβάντζας 7-15 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Σταθερά μπροστά τα Ραμολιμέντα. Εκτέλεση για δύο αστοχή από τον Χασιώτη, μπαλά πάει και πάλι στα χέρια των φιλοξενούμενων και συγκεκριμένα του Παρλαβάτζα. Βλέπει τον Δεδεμάδη, Τσαφαντάκης, η εκτέλεση από το ρίσκο των βολών, έστωση από τον Γουργιώτη, για το 12-26. Πάνος, περνάει η πάσα του. Η μπάλα είναι για τους Cavaliers. Ενώ θα έχουμε αλλαγή τώρα για τα Ραμολιμέντα. Παραλαμβάνοντας θα καθίσει τον πάγκο για να περάσει τη θέση του ο Μπονόρης. Θανασόπουλος παραλαμβάνει. Πάνος.
πάει μόνος του και αυτή τη φάση με το δεξί θα τελειώσει επιτυχώς για το 14-26. Ο Νόρις παίρνει ο Τσαφαντάκης, του δίνουν το χώρο οι αντίπαλοι, αλλά και ο συμπαίκτης του, ο Χασίου του έκανε χώρο και του επέτρεψε να πάλι αυτό το δίποτο, γιατί δεν είναι τίποτα τρίποτο τελικά, πατούσε τη γραμμή για το 14-28. Ο Πάνος από την άλλη συνεχίζει να δίνει λύσεις στους Cavaliers. Πλέον στο 16-28. Αγγίζει τώρα το κλέψιμο από τον Χριστοδούλου. Πάνος οργανώνει και αυτή την επίθεση. Θα πάρει το σουτ για 3, θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για Ταραμολιμέντα. Αυτός δεν ακούμπησε εκεί ο Δεδεμάδης. Φίνει στον Δεδεμάδη και πάλι ο Μπονόρης. Ο Φαντάκης έχει προς το τον Αθανασόπουλο, παρακινδυνευμένη η πάσα του. Δεν θα περάσει από τον Καζάνη. 3 δευτερόλεπτα για τα Ραμολιμέντα. Να κάνει μια γρήγορη επίθεση. Σκρίνουμε εδώ. Το παιχνίδι. Ο Δεμάδης είναι επαναφορά. Να δούμε τι θα βγάλουν. Ράλης κλείνεται. Θα γίνει το κλέψιμο τελικά από τον Πάνο. Δεν καταφέρει να βγάλουν επίσης τα ραμολιμέντα. Πάνος κόντρα σε 2. Πάει μόνος του. Καλάθι και φάουλ. Παίρνει ό,τι καλύτερο μπορούσε ο Πάνος από αυτή τη φάση. Στην οποία είχε 2 αντιπάλους μπροστά του. Κατάφερε να πετύχει το καλάθι. Θα πάει τώρα και στη γραμμή των βολών. Εύστοχος και στην εξτραβολή για το 19-28. 4.50 ακόμα για το δεύτερο δεκάλεπτο. Δεδεμάδης. Τσαφαντάκης περνάει για τον Ράλι. Θέλει να πλησιάσει, εκείνος μπερδεύεται και θα χάσει την μπάλα, η οποία θα περάσει εκτός γραμμής. Στο μείον 9 βρίσκονται πλέον οι Cavaliers, οι οποίοι έχουν καταφέρει να ρίξουν την διαφορά. Πάνος σε λίγια 2 θα στοχίσει. Αλλά βρίσκεται το rebound, αλλά βρήκε σε αυτόν τελευταία και κατέληξε εκτός η μπάλα. Ράλης πλησιάζει το αντίπαλο καλάθι και θα αφήσει την μπάλα μέσα σε αυτό για το 19-30. Πάνος θέλει να πλησιάσει και πάλι, θα στοχίσει. Έρχεται και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Τσαφαντάκης, Χασιώτης για 2, εύστοχος. 19-32, ξεφεύγουν και πάλι τα ραμολιμέντα. Και οι Cavaliers καλούν τώρα time out. Λοιπόν. 19-32 το σκορ, τα ραμολιμέντα σταθερά μπροστά. Cavaliers τώρα στην επίθεση. Στο δούλο αφήνει και πάλι για τον πάνω. Κοιτάει τώρα τις επιλογές του Πάνος, θα πάρει και αυτό το σουτ, θα στοχίσει. Τσαφαντάκης, θα έχει συμπαίκτη τον Σούτη. Από το δωμάτιο.
άστοχα ο Μπονόρης, 19-34. Ξεφεύγουν και πάλι σιγά σιγά τα ραμολιμέντα. Στον Δούλου θα πάρει το σούτ, από την άλλη οι Κοβαλίες δεν βρίσκουν λύσεις επιθετικά. Είναι αρκετά άστοχοι σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις του. Τσούτης περνάει στον Μάρκου. Υπάρχει διαφορά ύψους σε αυτό το μαρκάρισμα. Ρίχνει μπάλα από τα χέρια του Μπονόρη και καταλήγει εκτός. Λάθος εδώ από τα ραμολιμέντα. Πάνος θέλει να πάει μέχρι μέσα. Κλείνεται εκεί καλά από την αντίπαλη άμυνα. Δεν του επιτρέπουν να φτάσει στο καλάθι. Φαντάκης. Ραλής. Κοιτάει στη γωνία ο Τσούτης. Τώρα θα πάει η μπάλα σε αυτόν. Τσαφαντάκης. Πάει πάνω το Πάνος. Ραλής. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τα ραμολιμέντα. Ραλής κλείνεται από 3. Στη γωνία. Στη λήξη του χρόνου η εκτέλεση άσχησε από τον Τσούτη. Επίθεση Κουβαλιέρς. Πάνος πάει μόνος. Θα δεχτεί και την τάπα από τον πιο ψηλό Μάρκου. Πρέπει να είναι και ο πιο ψηλός των δύο ομάδων ο Μάρκου. Αθανασόπουλος με πόδι τώρα από τον Τσαφαντάκη. Όχι, έχουμε και τον Καραχρήστο στο ματς, μην το ξεχνάμε. Υπάρχει, πρέπει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον Μάρκου και στον Καραχρήστο. Αναφορά το ύψος. Ή μπορεί και να κινούνται στα ίδια επίπεδα, δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο Πάνος τώρα θα κάνει το 21-34. Αφήνει στο Τσαφαντάκι. Ράλης τώρα προσποιείται, θα πάρει το σούτ και θα το βάλει. 21-36. Θα είναι τα δευτερόλεπτα ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πάνω σταματάει, εκτελεί και εύστοχη. 23-36. Τσαφαντάκι τώρα για τα ραμολιμέντα. Τσούτης θα περάσει τον Μάρκου, εκείνος θα βρει τον Ράλι, ο οποίος έκοψε προς το αντίπαλο καλάθι, επιθετικό rebound από τον ίδιο. Η μπάλα παράμενη στους φιλοξενούμενους. Τσαφαντάκης, 10 δευτερόλεπτα για τα ραμολιμέντα. Τσούτης περνάει στον Ράλι, υποπίεση το σουτ στο σίδερο. Rebound και μια τελευταία επίσης 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Κουβαλιέρς. Πάνος, πιέζεται από τον Ράλι, θα του κάνει το φαουλ εκείνος. Ήταν το τελευταίο που είχαν να δώσουν τα ραμολιμέντα σε αυτή την περίοδο. Τέταρτο. Είναι επαναφορά οι Κουβαλίες, Αθανασόπουλος. Θα πάρει το σουτ στη λήξη του χρόνου και θα το βάλει μπάζερ μπίτερ από τον Αθανασόπουλο. 26-36, αυτό είναι το σκορ της δεύτερης περίοδου. Μπήκαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο. Τους μεταραμολιμέντα στο συν 10. Προηγούνται 36-26 στον Κουβαλιές. Εδώ θα μειώσει στις 7 ο Χριστοδούλου. Με το τρίποντο θα κάνει το 29-36. Στους 7 πλέον η διαφορά. Παρλαβάντζας. Η εκτέλεση για 3, δεν θα έρθει απάντηση από τον Μπονόρη. Rebound και η μπάλα στα χέρια του Πάνου. Στο Δούλου η διαβοήθεια εκεί ο Παρλαβάντζας, ο Παρασόπουλος. Πάνος. Πάνος συνεχίζει μόνος του. Θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Μπάλα στα χέρια του Μπονόρη.
Αλαβάντας κρατάει, περιμένει τις κινήσεις των συμπαικτών του. Μπονόρης ζητάει ο Ράλης και παίρνει. Βάζει πλάτη, δηλαδή πάλι πάνω του. Μάρκου τον κοντύτερο Αθανασόπουλο, το τρίποντο από τα Αλαβάντα. Λιμεδέκη από δύο ο Πολίτης. Αφήνει στον Πάνου και εκείνος στον Χρυστοδούλου. Αθανασόπουλος, ο Λίτης τώρα με το δεξί υποτιμής που ο Μάρκος θα τον νικήσει για το 31-36. Στους 5 πλέον η διαφορά. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση τώρα Μολυμέντων. Παρλαβάντζας από κοντά θα αφήσει την παλιά στο καλάθι. 31-38. Πολίτης Χρυστοδούλου έχει μπροστά του τον Σούτη. Θανασόπουλος περνάει και πάλι για τον Θανασόπουλο, για τον Χρυστοδούλου. Κολλήμενος πάνω του Σούτης, θα στο φωτοσύ. Και το φάουλ τώρα επάνω στον Καρλαβάντζα. Έγινε από τον Τσιρδίμο. Πρώτο ομαδικό κουβαλιέρς. Ράλης πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. Πάνω για τους κουβαλιέρς. Χρυστοδούλου το σκέφτηκε για λίγο. Το floater τώρα, άστοχο. Μαζεύει το επιθετικό rebound ο Τσιρδίμος. Πάνω υπό την πίεση του Τσιούτη, στο σύνολο προσπάθειά του. Ανέβαινε σιγά σιγά η ένταση του παιχνιδιού. Παρλαβάντζας είχε την επιλογή του Τσιούτη που ήταν στυλμένο στη γωνία. Πάνω περνάει όλη την πίεση των αντιπάλων και καταφέρει να φτάσει στο τέλος. 33-38. Και πάλι στους 5. Παλαβάντζας προσποιείται, παίρνει από τον Αθανασόπουλο. Πάει μόνο στο Παλαβάντζα, καλάθι και φάουλ. 33-40 από τον Παλαβάντζα. Πέρασε εκεί όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του, έφτασε μέχρι το τέλος. Και με το δεξί άφησε την μπάλα στο καλάθι. Ενώ τώρα θα πάει και στην γραμμή των βολών. Τελεί και αστοχή ο Παρλαβάντζας. Πολίτης Θανασόπουλος. Κουμπαλά στη γωνία για τον Χρυστοδούλου. Ο Θανασόπουλος θα πάρει το σουτ, δίνει ύψος. Δεν είναι καλό το σουτ ωστόσο. Παρλαβάντζας εκτελεί από κοντά. Δύσκολη προσπάθεια εδώ από τον Παρλαβάντζα για το 33-42. Πάνος θα πάρει το φάουλ τώρα από τον Μπονόρη. Είναι το τρίτο ομαδικό αν δεν κάνω λάθος για τα Ραμολιμέντα. Και το δεύτερο ομαδικό ήταν. Καραχρήστος τώρα θα περάσει στο παρκέ. Πολίτης έχει μπροστά του τον Μάρκου, επιλέγει να βγάλει έξω. Η εκτέλεση για τρεις άστοχη από τον Χρυστοδούλου. Παρλαβάντζας παίρνει το rebound. Η μπάλα είναι για τις κουβαλίες. Καθώς από την πίεση του Τσιρδίμου δυσκολεύτηκε ο Παρλαβάντζας. Και από τα χέρια τα δικά του κατέληξε αυτός η μπάλα. Καζάνης τώρα στο μάτι για τις κουβαλίες. Πάνος, υποπίεση, το σούτ εύστοχος, 35-42. Από τον Πάνο. Ο οποίος θα κάνει τώρα και το κλέψιμο. 2-2 στην επίθεση. Θα αφήσει στον Χρυστοδούλου, θα κάνει την προσπίεση εκείνος. Και θα πάρει το φάουλ από τον Μπονόρη.
Ενώ τώρα έχουμε το time out. Στην επίθεση οι Cavaliers. Μπαλά αυτά στα χέρια του Πάνου. Βήμα πίσω, η εκτέλεση για τρεις. Θα του κάνει το χατήρι πάρα και θα καταλήξει εντός καλαθιού. 38-42. Από το τρίποντο του Πάνου, ο οποίος συνεχίζει να προσφέρει επιθετικά για την ομάδα του. Στους τέσσερις τώρα η διαφορά. Ο Σταλής, Καραχρήστος. Ο Σταλής, Μπονόρης τώρα. Αλλά έρχεται πάλι με τον Μποσταλή. Θα πάρει τελικά το σου τον Μπονόρη, θα στοχίσει. Μαρκού μαζεύει το επιθετικό rebound με το δεξί, δεν θα καταφέρει να τελειώσει το επιθετικό σπάση. 4,5 λεπτά ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Πάνος αλλάζει κατεύθυνση, θα πάρει το φάουλ από τον Μπονόρη. Και θα πάει τώρα στις βόλες. Στόχος την πρώτη, 39-42. Έχει ακόμα μια προσπάθεια. Τελεί και θα τη βάλει και αυτή. 40-42. Επιστήμα έφτασε πάλι του Πάνου. Ο Σταλής. Σουτής, περνάει για τον Μάρκου, πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Κωνσταλής θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει. Καραχρήστος μάχεται και για το rebound, το οποίο θα καταλήξει τον Πάνο. Ευκαιρία είτε να ισοφαρίσουν είτε να περάσουν μπροστά εδώ οι Cavaliers. Πάνος, βήμα στο πλάι, εκτέλεση για τρεις και το προσπέρασμα. 43-42, το παίρνει πάνω του ο Πάνος. Και δίνει το προβάδισμα στις Cavaliers. 43-42 πλέον το σκορ. Τούτης. Έχουμε φαουλ χάμηλα από τον Καζάνη. Τρίτο ομαδικό τον Cavaliers. Καραχρήστος θυσιάζει και θα αφήσει πάνω στο καλάθι για το 43-44. Και πάλι μπροστά τα αναμολυμέντα. Πάνος, παρεμβαίνει και ο Τσούτης, θα βγάλει εκτός την μπάλα. Τσίκδημος. Στο Δούλου, ακόμα ένα τρίποντο για τους Cavaliers, ας το πω αυτή τη φορά. Επιθετικό rebound από τον Πολίτη. Πάνος. Να δούμε, θα πάρει και αυτή την προσπάθεια, με το δεξί θα στοχίσει. Χάρης το rebound το Μάρκου. Καραχρήστος πάει μέχρι μέσα και θα πετύσει το δίποντο. 43-46. Βρίσκουν λύσεις επιθετικά οι ταραμολυμέντα, βγάζουν αντίδραση. Και έχουμε το time out τώρα από τους Cavaliers. Συνέχεια στη δράση. Καραμολυμέντα έβγαλαν αντίδραση στο προσπέρασμα των Cavaliers. Βρίσκονται μπροστά πλέον με 43-46. Πάνω σε 6 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Θα στοχίσει. Δεδεμάτης. Χρήστος. Θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει. Δήμος για τρεις, αστοχός. Μαζεύει ακόμα ένα rebound ο Μάρκου. Κωνσταλής. Καραχρήστος. Έχει πάρει θέση ο Μάρκου, θέλει να παίξει με πλάτη.
Ασφαλής προσποιείται. Πάει με το αριστερό, θα στοιχίσει. Μαζεύει το rebound ο Καζάνης. Άμυνα! Πάνος. Θα πάρει και αυτό το τρίποντο και θα το βάλει. Ισοφαρίζει ο Πάνος. 46-46. Μάρκου θέλει να ποστάρει, πάει βοήθεια πάνω του. Μάρκου ψάχνει συμπέχτη, βλέπει τον Δεδεμάρη ο οποίος έκοβε προς το καλάθι. 52 δευτερόλεπτα ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Το παιχνίδι στην ισοπαλία. Πάνος, 10 δευτερόλεπτα για τους Cavaliers. Πάνος μπερδεύεται εκεί προς στιγμήν. Αλλά παραμένει στους Βεδούχους, στο τρίποντο, στο σίδερο. Μαζεύει το λοιπόν το Καραχρήστος. Εκμεταλλεύεται εκεί το ίσως του. Και έχουμε και το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό των Cavaliers. 26 δευτερόλεπτα ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, 20 για τα Ραμολίμεντα. Καραχρήστος. Σταλής περνάει και πάλι για τον Καραχρήστο, από κοντά εκείνος δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι. 14 δευτερόλεπτα όλα για τους Cavaliers τώρα. Στο δευτερόλεπτα Πανός θα πάρει και αυτό το σουτ και θα το βάλει. 49-46 με την τρίποντη εκτέλεση του Πάνου, ο οποίος θα βάλει μπροστά τους Cavaliers και θα τους στείλει με το προβάδισμα στο τέλος της τρίτης περιόδου. Ξεκίνησε μόλις και το 4ο δεκάλεπτο, πολύ ωραίο μάτς βλέπουμε εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου με εναλλαγές στο προβάδισμα. 49-46, οι Cavaliers προηγούνται τον Ραμολιμέντον, οι Cavaliers θα κάνουν και το πλέψιμο εδώ με τον Πάνο να είναι ο πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους. Θα πάρει τώρα και το φάουλ από τον Ποσταλή. Αλλαγή τώρα για τα Ραμολιμέντα, ο Ποσταλής θα καθίσει στον πάγκο, ο Παρλάβατας θα περάσει τη θέση του. Πάνος μπροστά του τον Καραχρήστο τώρα στην αλλαγή των μαρκαρισμάτων. Συρδήμος αφήνει και πάλι στον Πάνο. Πάει μόνος του, θα πάρει το φάουλ τώρα από τον Χασιώτη, αν δεν κάνω λάθος. Συζητήσει εκεί των διαιτητών για το αν είναι απλό ή αντιαθλητικό. Καθώς είναι απλό το φάουλ. Έτσι. Ο Πάνος θα εκτελέσει δύο βολές. Έχει διστηθεί στην γραμμή ο Πάνος. Θα έχει τώρα δύο προσπάθειες. Στοχός στην πρώτη. Έτοιμος για τη δεύτερη, θα τη βάλει. 50-46, στο συν 4 πλέον οι Cavaliers. Ασιώτης το σκέφτει για λίγο, αφήνει έξω στον Παρλαβάτζα. Δεμάτη στη γωνία, δεν περνάει πάσα, πήγαινε το κλέψιμο από τον Τσιρδίμο, ο οποίος στη συνέχεια πάτησε στην γραμμή. Παραλαβάντζας. Καναχρήστος θα πάρει, έχει μπροστά του τον Πάνο. Δεδεμάδης για τρεις, αστοχός, ψηλότερα από όλους ο Μάρκου, θα μαζεύει το rebound. Καναχρήστος εκτελεί από την κορυφή για τρεις. 50-49. Πολίτης περνάει την πάσα για τον Χριστοδούλου, θα στοχίσει εκείνος από κοντά. Καραχρήστος πιέζεται από τον Πάνο, πάει και ο Θανασόπουλος πάνω του, θα πάρει το φάουλ.
Και θα πάει στις βολές. Μέσα η πρώτη. 90-50. Έχει ακόμα μία ο Καραχρήστος. Τη βάλει και αυτή, δύο στις δύο. Και το προβάδισμα. Και πάλι στα ραμολιμέντα. Πάνος, θα έχει μπροστά τον Παρλαβάτσα. Θα πάρει το σούτ, θα στοχίσει, μαζεύει το rebound ο Καραχρήστος. Παρλαβάτσας. Πιέζεται τον Αθανασόπουλο. Λαβάντζας πάει από τα δεξιά. Θα πάρει τώρα το φαουλ. Δεύτερο ομαδικό των Cavaliers. Καραχρήστος. Λαβάντζας ψάχνει συμπαίκτη, αφήνει στον Χασιώτη. Θα στοχίσει εκείνος από το πλάι. Καθαρίζει το rebound ο Αθανασόπουλος. Μάνος. Χάνει την ισορροπία του, βγάζει έξω τον Χριστοδούλου, παίρνει κεφάλι ο Πάνος. 4 δευτερόλεπτα. Έχουμε ανανέωση της επίθεσης, καθώς η μπάλα βρήκε στα πόδια του Παρλαβάτσα. 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους κουβαλίες. Στοδούλου. Αθανασόπουλος έχει μπροστά τον Ράλι. Θα τον παίξει με πλάτη, γυρίζει στο χρησιμπέκτη, βγαζει έξω στο Χριστοδούλου. Για τρεις εκείνος, αστοχός. Ράλις κατεβάζει το rebound. Και έχουμε το φαουλ από τον Αθανασόπουλο. Αλλαγή τώρα για τους Cavaliers. Ο Πούκης θα περάσει το μάτς. Καραχρήστος για τρεις, άστοχος. Λοιπόν, για τους Cavaliers. Πάνω να βγαίνει στην επίθεση. Πούκης στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Πιέζεται από τον Παρλαβάτσα. Πολίτης Αθανασόπουλος και πάλι για τον Πολίτη. Κάνει την κίνηση ο Αθανασόπουλος. Πολίτη ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει τον Αθανασόπουλο. Θα πάει εκείνη στο τρίποντο και θα στοχίσει. 53-51 μπροστά και πάλι οι Cavaliers. Με τον Αθανασόπουλο να δίνει την λύση πίσω από τα 6.75. Παρλαβάντας 6.25 ακόμα για το φινάλε. Καραχρήστος από τα δεξιά θα απαντήσει. 53-53. Παλιά και πάλι το μάτς, τρομερό παιχνίδι. Κούκης, να έχει τον Πολίτη. Με το φάουλ τώρα. Είναι το τρίτο ομαδικό των ραμολιμέντων. Παρασόπουλος στην επαναφορά. Παρεμβαίνει και ο Καραχρήστος, αλλά καταφέρει να ολοκληρώσει στο κλέψιμο. Χριστοδούλου. Κουκκής χάνει την ισορροπία του, χάνει και την μπάλα. Παρλαβάντας θα χάσει και αυτός από τη μεριά του. Ο Πάνος έκανε το κλέψιμο και ζητάει ηρεμία από τους παίκτες του. Πολίτης. Κουκκής παίρνει και το σκριν. Η μπάλα έξω στον Πάνο για τρεις. Στο σίδερο. Δεν πήραν κάτι από αυτή τη φάση οι Cavaliers. 53-53 παραμένει. Παρλαβάντζας
Εξετάζει τις επιλογές του. Βγαίνει στον Τσούτη. Μάρκου. Ποστάρει. Βγάζει έξω στον Παρλαβάντζα. Θα πάρει το σούτ εκείνος. Δεν θα καταλήξει εδώ στο καλαθιού η μπάλα. Ράλι ανανεώνει την επίθεση. Και έχουμε βήματα από τον Ράλι. Μια αποφάση που φαίνεται για μαρτυρίες από τον πάγκο των Ραμολιμέντων. Όπως και να έχει η μπάλα, είναι για τους κουβαλιές. Κούκης. Πανός. Και φέρει από την πίεση Παραλαμπάτσα. Το φλόουτερ αστοχό. 4:45 ακόμα για το τέλος. Στην ισοπαλία το παιχνίδι. Παλαβάντζα στη γωνία ο Καραχρήστος, Τουτής. Πάει πάνω του ο Κούκης και πάλι για τον Καραχρήστο. Θα πάρει το σουτ, θα στοχίσει. Να ανανεώνει την επίθεση του στα Ραμολιβέντα. Παλαβάντζας, πάει εκεί ο Μάρκου να του δώσει το σκριν, δεν θα το κάνει. Και ο Παλαβάντζας θα πετύχει ένα πολύ ωραίο καλάθι. 93-55 μπροστά τα Ραμολιβέντα. Είχαμε και το φάουλ νωρίτερα στον πάνω. Τέταρτο ομαδικό των Ραμολιμέντων, δεν έχουν καλό να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Κούκης πιέζει για λίγο και από τον Παλαβάτσα, έχει μπροστά του τον Τσούτη. Και έχουμε το φάουλ από τον Τσούτη. Βρέθηκαν στο έδαφος και οι δύο παίχτες. Να δούμε τώρα εκεί, τα λένε μεταξύ τους οι δύο διαιτητές. Οι κουβαλίες ζητάνε αντιαθλητικό. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η απόφαση των διαιτητών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κούκης θα πάει στη γραμμή των βολών. Τι συνεχίζεται εκεί ανάμεσα στους δύο διαιτητές. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Αποφασίστηκε από ένα φάουλ να δοθεί. Αυτή ήταν η απόφαση για την συγκεκριμένη φάση. Η μπάλα είναι για τα Ραμολιμέντα. Έγινε το λάθος από τους κουβαλιέρς. Τα Ραμολιμέντα έχουν την ευκαιρία τώρα να αυξήσουν την διαφορά. Καραχρήστος Ράλης και πάλι για τον Καραχρήστο. Παρλαβάντζας πάει πάνω του ο Κούκης. Καραχρήστος του δίνουν χώρο. Δεν του συμμορεί. Βάλα φτάνει στα χέρια του πάνω. Και περνάει γρήγορα το κέντρο. Συνέχεια περιμένει τις συμπαίκτες του. 3,5 λεπτά ακόμα. Πάνος. Σουτοδούλου εκτελεί για 3. Θα στοχίσει. Παραμένει στα χέρια των Cavaliers με τον Πολίτη να αφήνει τον Χρυσοδούλου και εκείνος τον Κούκη. Η εκτέλεση για 3 άσκηση από τον Καζάνη. Πάμε είναι ευκαιρία εδώ για τους γηπεδούχους. Παρλαβάντζας στο σύνδυο τα Ραμολιμέντα. Παρλαβάντζας στον Καραχρήστο. Παλαβάντζας, 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Το Παλαβάντζας θα πάρει το φάουλο από τον πάνω. Ήταν το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι κουβαλίες. Και έτσι ο Παλαβάντζας θα πάει στην γραμμή των βολών.
Οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά, έτσι κάθε φάουλ από εδώ και πέρα θα είναι βολές. Έστωχο στην πρώτη από Λαβάτας. 93-56. Έτοιμος τώρα και για τη δεύτερη. Θα τη βάλει. 93-57. Επίσης 2 έστωχο της βολής Χαλαβάτζα. Θα πάρει τώρα το φόλο από τον Τζούτη. Και έτσι και αυτός με τη σειρά του θα πάει στις βολές. Με ένα περίεργο τρόπο και θέλει και ο Κούκκης στην βολή. Θα στοχίσει. Έστωχη η δεύτερη. 94-57. Ωραία συνεργασία του Τουράλη. Καλάθι και φάουλ. Έξαλλοι πήρε πανηγυρισμοί από τα Ραμολιβέντα. Τα οποία εξωθρεμούν στο ΣΥΠ 5. 54-59. Και έχει την ευκαιρία τώρα ο Ράλης για ακόμα ένα πόντο. Θα τη βάλει και την βολή, 54-60. Το ΣΥΜ 6 πλέον. Τα Ραμολιβέντα με 2,5 λεπτά να απομένουν στο, ως το φινάλε. Πάνος. Κούκκης και πάλι για τον Πάνο. Κέρα, Κούκκης. Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Φάουλ έχει δοθεί στον Κούκκη. Θα ξαναλένε οι δύο διαιτητές. Η απόφαση τελικά είναι για φάουλ στον Κούκκη. Και πάλι συμβολές εκείνος. Θα πετύχει την πρώτη. 95-60. Θα βάλει και τη δεύτερη. Αλλά θα στήσω ο Κούκκης. Το ζευγάρι βόλων. 56-60. Καραχρήστος. Είναι στον Ράλι, Μάρκου. Δεν βλέπει την κίνηση του Καραχρήστου, μπερδεύτηκαν εδώ τα Ραμολιβέντα. Η μπάλα καταλήγει εκτός. Ευκαιρία τώρα της Κουβαλίας να πλησιάσει και πάλι. Με 1.57 να απομένει. Πάνος. Μαζάνης. Μπερδεύεται. Καταλήγει στο έδαφος, πρέπει να χτύψει και ο Κατζάνης. Όλα καλά, Περλαβάντζας, πάει προς το αντίπαλο καλάθι και έχουμε το φάουλ από τον Κούκκη. Θα οδηγηθεί στις βολές και ο Περλαβάντζας. Ο Θανασόπουλος τώρα επιστρέφει στο παρκέ. Για τους Cavaliers. Έχει το πρώτο. Καλύτερα. Έχει 61. Εκτελεί και την δεύτερη. Θα τη βάλει και αυτή. Καλύτερα. Έχει 62. Στο συνέξι. Ταραμολιμέντα. Έξω, Στοδούλου, Πάνος, Στοδούλου, Κούκκης. Βγαίνει εδώ η άμυνα, θα γίνει το πρόσφυγμα από τα Ραμολιβέντα. Πιέστηκε ο Κούκκης και έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Λαβάντζας. Παραστεί Καλαχρήστο. Τσούτης. Λαβάντζας, 14 λεπτά ακόμα. Στην επίθεση, Καλαχρήστος πατάει γερά, σηκώνεται και έτσι.
56-64, καθοριστικό καταθετό από τον Καραχρήστο. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Το σύν 7. Αλλά δεν θα μείνει για πολύ πέρα ή κάτι διαφορά. Καθώς με τρίποντο Κούκης κάνει το 59-64. Πιέζουν τώρα οι Κουβαλίες και θα γίνει και το κλέψιμο. Κούκης αφήνει στον Πάνο και εκείνος θα πατήσει το καλάθι. 61-64. Η επίεση αποφέρει καρπούς για τους γηπεδούχους και αναγκάζει τα ραμολιμέντα να καλέσουν time out. 61-64, 42 δευτερόλεπτα ακόμα. Τα ραμολιμέντα έχουν το προβάδισμα. Αλλά καταλήγει εκτός, παραμένει στην κατοχή των φιλοξενούμενων. Τούτης αναλαμβάνοντας το σπίτι, περνάει στον Μάρκο, ο οποίος θα πάρει το φάουλ τώρα από τον Αθανασόπουλο. Στοχευμένο φάουλ εκεί από τους Κουβαλίες. Το κάνανε στον ψηλό των ραμολιμέντων. Άστοχο στην πρώτη. 33,8 απομένουν για το φινάλε. Θα χάσει και τη δεύτερη. Κατεβάζει το rebound η Κουβαλίες. Κούκης. Να δούμε τι μας επιφύλασε. Το φινάλε πάνω για 3. Airball. Καλή εκτέλεση του Πάνου. Κατάλληλη εκτός η μπάλα. 23 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. Παρλαμπάτζας θέλει να βρει τον Τσούτη. Παρεμβαίνει και ο Πάνος. Και θα ολοκληρωθεί το κλέψιμο. Η μπάλα κατάλληλη εκτός. Αλλαγή τώρα στη θέση του Μάρκου. Θα περάσει ο Τσαφαντάκης. Παρλαμπάτζας υποδέχεται. Και την μπάλα θα πάρει το φαουλ τώρα από τον Αθανασόπουλο. Διαμαρτύρες και από τον παίχτη των Κουβαλίες. Αλλαγή, ο Μάρκου επιστρέφει στο παρκέ. Ο Τσαφαντάκης τώρα θα καθίσει στον πάγκο. Στη γραμμή των βολών ο Παρλαμπάτζας. Με 15,3 να απομένουν στο συν 3 τα ραμολιμέντα. Ο Λαβάντζας έτοιμος για την πρώτη. Θα τη βάλει. 61-65. Και πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά για τους Κουβαλίες. Θα βάλει και τη δεύτερη κρύο αίμα από τον Παρλαμπάτζα. 61-66. Και οι Κουβαλίες καλούν time out. 15,3 δείχνει το χρονόμετρο, στο συν 5 στα ραμολιμέντα. Θα βγει εδώ η άμυνα προς τη γμήν. Εκεί θα βρει και σκούρα εκεί κόντρα σε Παρλαμπάτζα και Μάρκου. Η μπάλα κατέληξε εκτός. 10,4 ακόμα για τους Κουβαλίες. Η εκτέλεση για 3 από τον Χριστοδούλου είναι άστοχη. Θανασόπουλος επιθετικό rebound, Μουκής. Τελειώνει σιγά σιγά το μάτς, ο Πάνος εκτελεί για 3 και θα το βάλει. 64-66 από το τρίποντο του Πάνου, ο οποίος κρατάει ζωντανού στους Κουβαλίες. Και το φαουλ τώρα στον Παρλαμπάτζα, αλλά το χρονόμετρο έχει φτάσει στο 0,5. Ο Παρλαμπάτζας τώρα έχει την ευκαιρία για 2 βολές. Αλλά να δούμε. Θα είναι καθοριστικές για τη συνέχεια. Στην πρώτη θυμίζουμε 0,5 έχουν απομείνει στο χρονόμετρο. Άστοχος ο Παρλαμπάτζας. Εσχεμένα αστόχησε και έτσι έχουμε κατοχή για τους Κουβαλίες τώρα. Αν έχουν άλλο time out οι Κουβαλίες. Και έχουμε ναι, το time out για να οργανώσουν αυτή την τελευταία επίθεση των 0,5 δευτερολέπτων.
0,5 στο ρολόι. Οι κουβαλίες στην επίθεση 64-66 έχουν την ευκαιρία κάποιος να πιάσει την μπάλα και να σουτάρει. Να δούμε τώρα τι έχουν σχεδιάσει να κάνουν. Η μπάλα στη γωνία, η εκτέλεση, θα τα βρει στόχο. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος του παιχνιδιού. Νίκη για τα Ραμολιμέντα. Δύσκολη. 12η στη σεζόν. Από την άλλη, οι κουβαλίες θα γνωρίζουν την τέταρτη τους. Ένα πολύ ωραίο μάτς. Φινάλε λοιπόν 64-66. Τα Ραμολιμέντα θα πάρουν την νίκη επί των κουβαλίες.